μια κοπέλα δεν πρέπει να... Ναι, το εννοώ ρε φίλε! Γαμίστε με! Μην το βάλεις στο βίντεο. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο Τσάι με Λεμόνι. Σήμερα έχουμε μαζί μας μια τεράστια μορφή του TikTok. Είμαστε με τον... Θωμά Γρατσούνα. Κάνω κωμικά βίντεο στο διαδίκτυο. Που δεν αφήνεται τον άλλο να πει στη θάλασσα όπως γουστάρει, ρε. Να πει αγριά μέσα. Δεν μπορεί να πει αγριά, δεν έχει το δικαίωμα. Τι δεν πρέπει να κάνει μια κοπέλα σε ένα ραντεβού? Λοιπόν, για μένα, μια κοπέλα δεν πρέπει να. Βασικά δεν πρέπει να είναι ψεύτικη στον πρώτο ραντεβού. Αν πάμε, ας πούμε, σε ένα μαγαζί για φαγητό, θέλω να τρως με ωραίο τρόπο. Δηλαδή, ας πούμε, δεν θέλω να τρως τα μακαρόνια με τα χέρια, ξέρω εγώ, για να τα πασαλίσω. Λείπεις τα μούτρα σου. Θέλω να τρως ωραία, ρε παιδί μου, έτσι να πιάνεις το πιρουνάκι σου, να σε... Θέλω να ξέρεις από φαγητό. Ας πούμε, είχα βγει σε ένα ραντεβού, είχαμε πάει σε ένα ιταλικό. Η κοπέλα δεν ήξερε πώς γίνεται η καρμπονάρα. Σηκώνομαι και φεύγω ουσιαστικά στο ραντεβού από εκεί. Θέλω να είσαι προετοιμασμένη άμα βγεις μαζί μου. Δεν θέλω να μου αναφέρει τον πρώην της. Μην μου τον αναφέρεις. Δεν με ενδιαφέρει. Δηλαδή, γιατί να μου το πεις αυτό? Δεν θέλω να ακούω για αυτόν τον άνθρωπο. Δεν με ενδιαφέρει, δεν με αφορά. Είναι στο παρελθόν σου. Άμα μου τον αναφέρεις, σημαίνει ότι δεν είναι στο παρελθόν σου. Άρα δεν μπορώ να γίνω το μέλλον σου. Εγώ θέλω να πω ότι τρόμαξε στην αρχή που είπες μια κοπέλα δεν πρέπει να... Γα***τε με! Πάμε όλοι στα comments κάτω, στα TikTok. Ο Θωμάς ο σεξιστής βγήκε στο χρήστη και έλεγε ότι οι γυναίκες δεν ψηφίζουνε. Ναι, το εννοώ ρε φίλε! Πλάκα κάνει, εν τω μεταξύ, να το πούμε. Θέλω να μου πεις ένα trend μόδας που δεν γουστάρεις καθόλου. Δεν μ' αρέσει καθόλου το στυλάκι, το τραπεζίστικο. Τους λέω τρανούς εγώ όλους αυτούς. Δηλαδή πάω σε ένα κλαμπ και λέω πω, αμέσως στρανούς είναι. Πότε τελειώνει το καλοκαίρι? Το καλοκαίρι τώρα ξεκινάει. Γιατί είναι ρε φίλε όταν όπως σου λέει κάποιος τι θα έκανες άμα ήταν η τελευταία μέρα ζωής σου και ότι πρέπει να ζεις όλη τη ζωή έτσι σαν να... Γιατί δεν ξέρεις, μπορεί να πεθάνεις την επόμενη ώρα, ξέρω εγώ. Είναι το ίδιο πράγμα και με το καλοκαίρι ρε φίλε. Δηλαδή το καλό χειμώνας κομμένο, το έχω πει ρητά. Δεν λες καλό χειμώνα. Καλό χειμώνα λες από τα χριστουγεννιάτικα και μετά. Red flags για κοπέλες. Καλά, εντάξει. Όταν είναι αναποφάσιστη, δηλαδή δεν ξέρει τι θέλει ακριβώς με τη ζωή της και δεν ξέρει τι ψάχνει και πώς είναι. Γενικά, εγώ τα γουστάρω τα red flags. Δηλαδή, βλέπω red flag και λέω: πάμε. Είμαι σαν ταύρος που βλέπει το red flag και χυμάει. Όταν βλέπω μία που είναι συναισθηματικά ανώριμη και μου δείχνει πολλά σημαίακια κόκκινα, εγώ ίσως ψυχολογικά τώρα, εδώ έχουμε πάει πολύ deep, υποσυνείδητα θέλω να την φτιάξω. Που αυτό είναι μεγάλο λάθος γιατί δεν μπορείς να αλλάξεις κάποιον. Γενικά ο άνθρωπος δεν αλλάζει για μένα. Κάντε όλοι τώρα subscribe γιατί αυτό το βίντεο είναι φωτιά και το ξέρω, ενώ δεν έχει βγει καν, το ξέρω ότι θα είναι φωτιά. Ήρθε η ώρα να παίξουμε το TikTok Drink. Έχω μπροστά μου 10 προσωπικές ερωτήσεις. Σκοπός σου να απαντήσεις όσες περισσότερες γίνεται. Αν δεν απαντήσεις μία, πρέπει να πιεις από αυτό το τσάι εδώ πέρα. Με πώς έχεις πάει? Πάμε να πιούμε τσάι. Έναν TikToker που αντιπαθείς? Θα πω έναν Κύπριο και έναν Έλληνα. Σαν ανέκδοτα. Ναι, είναι αυτός ο Κύπριος με τη γιαγιά, ρε φίλε. Δεν θα πω το κλισέ ότι εκμεταλλεύεται τη γιαγιά του για views, ξέρω εγώ, αλλά. Θα πω ότι εκμεταλλεύεται τη γιαγιά του για views. Αυτό είναι βασικά. Δεν κουστάρω καθόλου, αλλά μην το βάλεις αυτό το βίντεο. Η είναι χάλια, τη μισό, είναι ό,τι πιο cringe κυκλοφορεί στο TikTok. Η συγκεκριμένη έχει ξαναμπεί σε Τσάι με Λεμόνι και έχει ξαναγίνει censored το όνομά τη. Καλό παιδί. Δεν είναι cool, ξέρω δεν θα πω. Οπότε δεν θα μάθετε ποτέ. Σε μισούνε! Έχεις πάει με TikToker? Ναι. Δεν πάει το μυαλό σου ούτε ποτέ. Μόλις μας είπε ποια είναι, δεν θα το φανταζόμουν ποτέ, δεν θα το βρείτε ποτέ. Το χειρότερο ραντεβού που έχεις πάει? Είχαμε βγει τέλος πάντων κάπου σε ένα μαγαζί όπου είχε κουβαλήσει δύο φίλες της και έναν τύπο. Okay. Και απλά άρχισαν να με ποτίζουν ποτά. Σε μαγαζί τώρα light, όχι bar. Έτσι σαν καφετέριο, κατάλαβες τέτοια κατάσταση. Και απλά σε κάποια φάση σηκώνονται όλοι να φύγουν. Και να αφήσουμε την τάδε, την Μαρίλια, θα το πω στην ίδια μου, ξέρω εγώ, με το Θωμά. Και απλά κάναμε κάτι, ξέρω εγώ, ποιοι είχα γίνει σκατά. Μία Ελληνίδα TikToker που θα κάνει κάτι μαζί της? Α, θα πω τη Μαρικέλη, ωραία, okay, ξέρω εγώ. Γιόλα. Μεγαλύτερο διάστημα που δεν έχεις κάνει κάτι με κάποια? 4-5 μήνες. Ξέρω εγώ, κάπου εκεί. Ένα celebrity με τον οποίο θα ήθελες να έχεις beef? Λοιπόν, θα ήθελα να έχω beef με το Λιάγκα. Λοιπόν, Λιάγκα, αν το βλέπεις αυτό, σε έχω δει συμβουλιαγμένη γενικά πολλές φορές. Αν το βλέπουν τα παιδιά σου κάτι, ξέρω εγώ. Να ξέρεις ότι τα έχω εδώ, εδώ είμαι. Και να με βγάλει στο πρωινό και να λέει ανώνυμοι social media influencers μου κάνουνε, μου χαλάνε το όνομα, ξέρω εγώ, να λέει τέτοια με τη σκορδά που.
Τελευταίο άτομο που έψαξε στο Instagram. Ένα crush μου. Ευελίνα τη λένε. Μ' αρέσει πολύ γιατί το έχω εξομολογηθεί οπότε. Ναι, απλά φεύγει, είναι crush μου και φεύγει και είμαι στεναχωρημένος. Γι' αυτό ποτέ μπήκα να δω λίγο το προφίλ της. Να. Τελευταία φορά που έκλαψες. Πέρσι τον Οκτώβριο. Τέλος, μια ντροπιαστική ιστορία. Α, μικρός, εντάξει. Κατουριόμουνα και δεν άντεχα. Και έτρεξα να πάω στην τουαλέτα και πριν μπω στην τουαλέτα κατουρίθηκα πάνω. Και ήμουν αρκετά μεγάλος για να κατουριθώ πάνω μου, οπότε είναι λίγο ντροπιαστικό. Έκανες 9 στα 10. Ο Λόλος πόσα έκανε. Τι δεν απάντησε ο Φλόρες, φίλε. Θέλω να μου πεις αν πιστεύεις στους εξωγήνους. Πιστεύω. Ναι, και το λέω ναι, πιστεύω στους εξωγήνους. Ούτε καν να πω. Α, μπορεί να υπάρχουν και εξωγήνοι. Είμαστε σε ένα μεγάλο σύμπαν. Είναι σίγουρο ότι υπάρχουν εξωγήνοι. Δηλαδή, βάζω το χέρι μου στο τσάι ότι υπάρχουν εξωγήνοι. Πιστεύεις στα φαντάσματα. Όχι, δεν πιστεύω στα φαντάσματα. Στα φαντάσματα δεν πιστεύω. Too much, ναι, το γάμισε. Too much, έχεις. Έχεις κανένα story με φαντάσματα. Όχι, δεν έχω. Έπεσε η Παναγία, ξέρω εγώ κάτι έγινε εκεί και έπεσε μια εικόνα την ώρα που κοιμότανε και άκουσα κάτι. Όχι, δεν έχω. Δεν ήμουν καν εγώ, μια ξαδέρφη μου ήταν. Είχα δει 5 χρόνια, 6 αφού πέθανε ο παππούς μου. Ο παππούς μου πέθανε όταν ήμουν 6 χρονών, μου μικρός. Τον είδα στον ύπνο μου. Ξυπνάω την επόμενη μέρα και μου λέει η μάνα μου, α, σαν σήμερα είχε γενέθλιο ο παππούς. Και δεν το ήξερα καν αυτό το γεγονός και απλά τον είδα στον ύπνο μου. Που αυτό είναι λίγο. Ήσουν στο σχολείο μέχρι πρότινος. Είμαι πάντα στο σχολείο. Είμαι συνδυασμένος με το σχολείο. Είμαι μια μορφή που είμαι σχολείο, ρε φίλε. Είμαι σχολείο. Δεν πρέπει να δω σχολείο εδώ. Τι σου τη πάει στο σχολείο, τι σου την έσπαγε. Μου την έσπαγαν παιδιά που μπορεί να ήταν φοιτητές. Αλλά τα κακά φυτά, δηλαδή εγώ δεν έχω θέμα με το να διαβάζεις, ξέρω εγώ, οκ, okay, cool. Δισάρω αυτούς που είναι γλιώδη φυτά, δηλαδή αυτοί που είναι, ξέρεις, ο... θα ρουφιανεύσει. Ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ πανεπιστήμιου και σχολείου? Η βασική διαφορά είναι ότι δεν χρειάζεται να διαβάζεις. Τώρα, για σχολές, φάση νομική, ιατρική, πολυτεχνείο, εκεί πέρα πρέπει να στρώσεις κόλλο, ρε φίλε. Δηλαδή, δεν τη γλιτώσεις έτσι. Κάντε με follow στο Instagram, αν θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι τα βίντεο που θα βγαίνουν. Ανεβάζω τρελά πράγματα, ανεβάζω γυμνές φωτογραφίες, θα κάνω και OnlyFans. Γιατί φωνάζεις στα TikTok σου? Να με βλέπεις σαν να είμαι γιαγιά σου, 95 χρονών. Πολλοί νομίζουν ότι φωνάζω γιατί όταν φωνάζεις έχει πλάκα. Φωνάζω γιατί όντως μου βγαίνει να φωνάξω. Γενικά, πάντα το κάνω αυτό, δηλαδή παθιά. Παθιαζόμουν με θέματα και ξέρεις, μπορεί να αράζουμε μαζί, να παθιαστώ με ένα θέμα και να αρχίζω να χώνω, ρε. Εδώ δεν φωνάζω όμως πολύ. Δεν φωνάζω πολύ. Για φώναξε λίγο. 10 πράγματα που μισώ στα σχολεία. Όχι, εντάξει, ξέρω εγώ. Συνήθως όταν ξεκινάω ένα βίντεο, βγάζω λίγο πρώτα στην αρχή να απορροθώ με το θέμα και μετά το ξαναξεκινάω για να έχω την πόρωση και να χώσω, ρε φίλε. Ρωτάνε πάρα πολύ γιατί δεν φωνάζεις, να... όπως τώρα, ας πούμε. Εδώ δεν φωνάζεις. Γιατί? Ξέρω εγώ, ρε παιδιά, δεν μπορώ να φωνάζω. Δηλαδή μου λένε με συναντάνε στον δρόμο, μου λένε γιατί δεν φωνάζεις. Δηλαδή ξέρω εγώ τι με φαντάζονται να βγαίνω στον δρόμο. Είμαι ο Γρατσούλας, ξέρω εγώ να λέω τέτοια. Γνώμη για ελληνικό TikTok. Εντυπωσιάζομαι, μου αρέσει πολύ η ερωτήση σου. Έχει απλωθεί πάρα πολύ το πράγμα. Υπάρχουν πάρα πολλοί TikTokers με πολλούς followers. Οπότε νιώθω ότι έχει μοιραστεί σε πάρα πολλές κοινότητες. Τι σου τις πάει γενικά? Όλοι οι επαναστάτες του καναπέ. Οι επαναστάτες μάλλον το social media θα έλεγα, που είναι μια νέα φάρα. Που βγαίναν όλοι και λέγανε ή γ***μω τους μπάτσους ή γ***μω εσάς που γ***μάτε τους μπάτσους. Θα σου πω τώρα κάποια άτομα πρέπει να μου πει συγγνώμη, ok? Κρίς Κόλλιας. Τον πάω γάματα, ο τύπος είναι μηχανή content. Ένας κοινός viewer δεν μπορεί να εκτιμήσει, πιστεύω, τι δουλειά βάζει αυτό το άτομο και τι ακραίο πρόγραμμα και πιεστικό παίζει να έχει. Φάνης Λαμπρόπουλος. Cool τύπος. Οκ, okay, ναι, κομπλέ, έχει πλάκα. Θα σου πω, γνώμη για αυτούς που έχουμε φέρει μέχρι τώρα σε μελεμόνι. Πρέσβης γαμάει. President, ό,τι καλύτερο υπάρχει στο ελληνικό TikTok. Λόλος, πριν τη συνέντευξη θα έλεγα ό,τι καλύτερο υπάρχει στο ελληνικό TikTok. Τον αγαπάω, είμαι ερωτευμένος μαζί του, τον γουστάρω και εκείνος με γράφει, ρε φίλε, γι' αυτό τον γουστάρω περισσότερο. Αλλά επειδή μου γαμάει την κόμενα, είσαι ό,τι χειρότερο, ρε φίλε. Στον B-Real να μας κάνουν ad. Ω, B-Real, ναι, της πάνας, ξέρω εγώ τώρα, B-Real είναι το νέο hit. Εντάξει, θα σας κάνω ad πίσω, αλλά... Ποιον θα ήθελες να δεις επόμενο καλεσμένο? Κόγια. Τη δουλάπα μπροστά τα φορέματα αλλάζει. Τα ρολά ανοιχτά, πειρασμούς όλο μου.